Άντε, πηγαίνετε τώρα γιατί έχω να ετοιμαστώ και για αύριο. Αύριο, τι θα γίνει αύριο. Αύριο ξημερώνει πάλι 25 του Μάρτου. Θα έρθουν με τούμπανα και βιολιά για να με τιμήσουν. Και θα πάει μπροστά μου αγκούσου για να πει το λόγο. Στάσου! Ας πω, όσο καιρό τον ευγάνατε εσείς το λόγο. Φέτος θα τον ευγάλουμε εμείς. Για να κοιτάτε βρε τώρα οι Έλληνες, άμα σας λένε για παράδειγμα εμάς τους πεθαμένους, να κοιτάτε με ποια πολιτιά σας τον λένε. Τα άμα λένε για την ελευθερία που πολεμήσαμε, να κοιτάτε πρώτα αν έχει τέσσερα μάτια. Δύο μπροστά για να βλέπει τον κατακτητή και δύο πίσω για να βλέπει αυτό που θέλει να φύγει ο κατακτητής για να γίνει αφέτης αυτός. Προσέχετε Έλληνες, στους μίσους σας ζήσαμε, πολλά επιτραφήκαμε και αντιστοιχήσαμε. Και αν θέλετε αλήθεια να μας θυμίσετε, μη μας τυράτε πλέον. Κάμετε το δικό σας τρόπο, πάτε μπροστά και αγωνιστείτε. Θυμάστε το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε και δεν μοιάζει με τον δικό σας. Μη σας λένε πως εμείς θα βγάλαμε με ένα ξεροκόμμα και τις μπήσεις όπως το έκανα μετά. Πού σου έργαρα εσύ κάτι να λάβεις καλύτερα. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε δει τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην χρειάζεται γράμματα για να ζήσετε μια ζωή ανθρωπινή. Ε, παπαφλέστα, ζήτω και έλα βοήθα. Αφήστε το δικό μας αγώνα και κοιτάτε το δικό σας. Τι εμείς τι άλλο να θέλουμε. Πού σου ρε καραίσου εδώ μπροστά γύρω πλαγούντα. Άι μπράβο, πέστε μας ένα σάμιτο.